Εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο της Φλόγας πραγματοποίησε το Γυμνάσιο Βελισσαρίου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου της Παιδικής Ηλικίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία βρίσκεται στο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές, με απλό αλλά άμεσο τρόπο, αναφέρθηκαν στον καρκίνο, στέλνοντας ένα μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση φιλολόγου τους, ανέβηκαν στη σκηνή και με ένα μικρό θεατρικό προσέγγισαν τον φόβο και έριξαν αυλαία σε όσα ακούγονται γύρω από τον καρκίνο. Αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια, ο διευθυντής του σχολείου Αθανάσιος Ντότης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικός τους, που στα πλαίσια των μαθημάτων βοήθησε τα παιδιά να οργανώσουν την εκδήλωση και φυσικά να περάσουν συνομήλικους πολλά και σοβαρά μηνύματα. Το Γυμνάσιο Βελισσαρίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αποφάσισε σήμερα 15 Φεβρουαρίου να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη ακριβώς στην καταπολέμηση του καρκίνου των παιδιών. Ή όπως λέμε αλλιώς με νεοπλασματικές ασθένειες. Είναι μια εκδήλωση που έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει πρώτα τα παιδιά, τους γονείς στη συνέχεια, αλλά και όλη την κοινωνία για το θέμα αυτό που όπως ξέρουμε είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και δύσκολο. Πάνω απ' όλα όμως και εμείς θέλουμε να δώσουμε ελπίδα και να τονίσουμε ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας περισσότερες φορές νικέται. Ο ρόλος του σχολείου δεν περιορίζεται μόνο στο μαθησιακό κομμάτι. Δεν είναι μόνο τα μαθήματα τα αποκλειστικά της ειδικότητας του κάθε ενός συναδέλφου μας. Είναι και οι αφορμές που μας δίνονται με κάθε τέτοια μέρα, όπως είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, να μιλήσουμε στα παιδιά για τι είναι η ζωή στα αλήθεια. Έτσι, με αφορμή αυτή τη μέρα και στα πλαίσια ενός προγράμματος αγωγής υγείας που εκπονούμε με τους μαθητές μας, και με την μεγάλη συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μέρα ευαισθητοποίησης, να θίξουμε ένα θέμα ταμπού για τις περισσότερες οικογένειες, για τη σύγχρονη κοινωνία και για τα ίδια τα παιδιά μας, που πολλές φορές φοβούνται να πιάσουν καν στο στόμα τους την λέξη αυτή, και να μιλήσουμε μέσα από τις παιδικές φωνές, μέσα από τις παιδικές απόψεις και μέσα φυσικά από τη γνώση και από την εμπειρία, από το βίωμα των ανθρώπων της Φλόγας για αυτό το θέμα και να το αποδαιμονευρίσουμε, να το βάλουμε στην πραγματική του βάση. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία, αξιοποιώντας τη σημερινή μέρα, παρόλο που δεν είναι μια μέρα χαρμόσυνη, είναι μια μέρα γιορτή όπως συνηθίζουμε να κάνουμε στα σχολεία, αξιοποιώντας τις χαρμόσυνες ημέρες. Είναι μια μέρα που για κάποιους σηματοδοτεί άλλα πράγματα. Για μας σηματοδοτεί το νόημα της ελπίδας, το νόημα του ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα από τη γνώση, μέσα από την εμπειρία και μέσα από τη συμμετοχή. Η 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Μέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Ο όρος παιδικός καρκίνος χρησιμοποιείται για να ορίσει οποιοδήποτε είδος καρκίνου εμφανίζεται σε παιδιά πριν την ηλικία των 15 ετών. Με αφορμή την ημέρα, η κυρία Καρά ρωτήθηκε για το αν τα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων διαθέτουν όλα όσα υποθετικά θα έπρεπε να έχουν για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Όχι, απάντησε ξεκάθαρα, εξηγώντας πως δεν διαθέτουν τίποτα και πως μόνο η διάγνωση γίνεται στην πρωτεύουσα της Υπήρου. Όχι, τίποτα. Απλώς κάνουν τη διάγνωση και τα παιδιά μεταβαίνουν στην Αθήνα όλα. Δυστυχώς για την πόλη μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι στη Φλόγα 23 χρόνια και η κυρία Κότσου από την Ιγουμενίτσα στα 25-27 χρόνια, ξεκινήσαμε τη Φλόγα στην Ήπειρο. Στο μυαλό μας είχαμε να φτιάξουμε ένα παιδονγκολογικό τμήμα στα Γιάννενα. Την ευθύνη την έχει εξ ολοκλήρου η παιδιατρική, οι καθηγητές της παιδιατρικής, που θα μπορούσαμε να έχουμε ένα στολίδι στην πόλη μας, ένα ωραίο νοσοκομείο. Ό,τι θέλαμε να φτιάξουμε το φτιάξαμε στην Αθήνα, γιατί όλα τα παιδιά μας πηγαίνουν εκεί. Αν είχαν αποφασίσει να ιδρύσουν ένα παιδονγκολογικό, παιδοματολογικό τμήμα στα Γιάννενα, σίγουρα σήμερα τα Γιάννενα θα ήταν πρότυπο παιδονγκολογίας και παιδοματολογίας σε όλη την Ελλάδα. Διότι τη θέρμη που είχε η κυρία Κότσιου και εγώ πίσω από αυτή δεν την είχε κανένας. Ναι, με αποτέλεσμα όμως ο παιδικός καρκίνος να αποτελεί και οικονομική αιμορραγία για τους γονείς, το να μεταβούν στην Αθήνα, το να πάνε στην Αθήνα, το να αφήσουν πίσω ενδεχομένως την υπόλοιπη οικογένεια. Μια διαδικασία πάρα πολύ ψυχοφθόρα, ενώ έχεις να πολεμήσεις και μία νόσο πολύ δυνατή. Το θέσετε πολύ ωραία το ερώτημα και θα πρέπει να απαντήσω. Όχι,
Η φλόγα γι' αυτό είναι, για να μην έχει ο γονιός καμία οικονομική αιμορραγία. Σίγουρα στην αρχή θα βάλει τα εισιτήρια να πάει στην Αθήνα. Πηγαίνοντας όμως στην Αθήνα δεν έχει να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο εκτός από την υγεία του παιδιού του. Κυριολεκτός αυτό το θέμα και θέλω να είμαι κατηγορηματική. Φεύγοντας ο γονιός και πάει στο νοσοκομείο των Αθηνών, έχει να αντιμετωπίσει μόνο το παιδί του. Η φλόγα είναι εκεί. Υπάρχει κοινωνική λειτουργός της φλόγας στο νοσοκομείο. Υπάρχουν 10 γιατροί επικουρικοί της φλόγας που τους χρηματοδοτεί η φλόγα με 250.000 ευρώ το χρόνο και είναι δίπλα στα παιδιά και είναι δίπλα στη φλόγα. Η φλόγα αναλαμβάνει πού θα κοιμηθούν το κάθε μέρα. Δεν έχουν κανένα άλλο να αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει οικονομική αιμορραγία στο γονιό. Δεν υπάρχει, κυριολεκτό δηλαδή σε αυτό. Δεν μένει ο γονιός στο δρόμο. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να πετύχουμε αυτό που δεν κατάφερε κανένας να το πετύχει. Χάρη όμως αυτό το οφείλουμε στον κόσμο. Θα το τονίσω και μια φορά ακόμα. Στον κόσμο τον καθημερινό. Σε κανέναν άλλον. Το κράτος δεν μας βοήθησε ποτέ σε κανένα κομμάτι.